αίμα ξανά στην άσφαλτο. Νεκρός αυτή τη φορά ένας νεαρός άνδρας 25 ετών σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διευρύνοντας τον κατάλογο όσων έχουν αφήσει τη ζωή τους στους δρόμους της Κρήτης. Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με τοπικά, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να έχει τραγική κατάληξη για τον άτυχο νεαρό, κάτοικο Αρχανών, σύμφωνα με πληροφορίες που οδηγούσε το κόκκινο γιοταχή. Όπως πολύ καλά μπορείτε να δείτε κι εσείς, η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρότατη στην Εθνική Οδό στο ύψος του Σκαλανίου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δυστυχώς ο οδηγός του κόκκινου γιοταχή είναι νεκρός. Παραλήφθη το ΕΚΑΒΟ, ένας εγκλωβισμένος του κόκκινου οχήματος πίσω μας. Εμείς οντοποιηθήκαμε να έρθουμε εδώ για ένα σοβαρότροχιο δυστύχημα. Αμέσως κατεφθάσαμε και προσπαθήσαμε να απεγκλωβίσουμε τον οδηγό. Το τροχείο που σημειώθηκε μετά τον κόμβο Σκαλανίου έγινε κάτω από άγνωστες συνθήκες, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά και δύο πυροσβεστικά οχήματα με 6 άνδρες για τον απεγκλωβισμό του άτυχου νέου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό της μάρτυρας που έφτασε στο σημείο άγγιξε τον νεαρό, αλλά δεν είχε σφιγμό και ως εκ τούτου η σύγκρουση προκάλεσε για τον ακαριαίο θάνατό του. Σοκαρισμένη, ο οδηγός του αγροτικού, η οποία κατάγεται σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από την Άρβη Ηρακλείου, κατάφερε να βγει από το όχημά της φέροντας εκδορές στα άκρα της. Σταμάτησα εδώ πέρα με κάτι άλλα παιδιά. Κοίτανε κάποιοι, έπαιρναν ένα γιατρό τηλέφωνο, του πιάναν τους φυγμούς, ήταν το παιδί νεκρό, ας πούμε, από την αρχή. Αλλά δεν είδαμε αν κάποιος έφταιγε ή προσπέρασε. Ο οδηγός του οχήματος, προλάβατε να δείτε πώς αντέδρασε, βγήκε έξω, ναι, από το όχημα? Ναι, η κοπελιά είχε βγει έξω, ας πούμε, ήταν σε άσχημη κατάσταση ψυχολογική, ας πούμε, είχε τρομάξει. Αλλά δεν είχε χτυπήσει, δεν είχε εκδορές. Στα μόνα τα είχε μόνο έτσι κάτι εκδορές, από ό,τι είδαμε εμείς. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, πώς έγινε. Αυτό το βλέπω στο αντίθετο ρεύμα. Πιθανώς να έτρεχε το Nissan. Πιθανώς το Ford, το διπλό, πιθανώς να έτρεχε. Εδώ πάνε πάρα με μεγάλες ταχύτητες πάντα. Ήταν ένα παιδί εκεί εγκλωβισμένο, το βγάλαν τα παιδιά. Δυστυχώς, εντάξει. Το θέμα είναι να μην συμβαίνουν αυτά. Την ίδια στιγμή σημειωνόταν και δεύτερο τροχαίο σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων. Αυτή τη φορά στο βόρειο δίκο άξονα Κρήτης, λίγο μετά την έξοδο από τη Λεωφόρο Κνωσού προς τον Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε διάζωμα. Ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένη, μεταφέρθηκε ο οδηγός στο νοσοκομείο, η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει πώς σημειώθηκε η εκτροπή του οχήματός της.